Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το υπέρτατο καθήκον που έχουμε σαν άνθρωποι. Ένα καθήκον που δεν έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε, πού κατοικούμε, τι καταγωγή έχουμε. Αν θέλεις να μάθεις ποιο είναι, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί, Δευτέρα ως Κυριακή, ζωντανά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα Τετάρτη, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και είναι μια διαφορετική Τετάρτη, γιατί σήμερα θα υπηρετήσουμε το υπέρτατο καθήκον. Ποιο είναι το υπέρτατο καθήκον κάθε ανθρώπου, είτε είναι Έλληνας, είτε Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός, είτε είναι Ινδός, δεν έχει σημασία. Το υπέρτατο καθήκον είναι να προσέχει αυτούς που τον μεγάλωσαν. Να προσέχει δηλαδή τους γονείς του, να προσέχει τους ηλικιωμένους, να προσέχει αυτούς όλους τους ανθρώπους που τον έφεραν στο σημείο που είναι σήμερα. Και σήμερα θα κάνουμε αυτό εμείς εδώ στην Ξάνθη, με το ραδιομαραθώνιο που θα κάνουμε για το γυροκομείο της καρδιάς μας, το γυροκομείο της, του Μέγας Βασίλειος. Εδώ από την Κεντρική Πλατεία, γι' αυτό βγήκαμε από εδώ πέρα, πίσω αυτό εδώ το σπιτάκι που βλέπετε, που είναι στη γωνία του Δημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία. Θα εκπέμπουμε ζωντανά, ραδιοφωνικά και σε συντονισμό με όλα τα ραδιόφωνα της Ξάνθης, προκειμένου να ενισχύσουμε το γυροκομείο της καρδιάς μας με ό,τι μπορεί ο καθένας, και όσο μικρό ή μεγάλο και να είναι το ποσό, δεν έχει σημασία. Σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί ως το απόγευμα θα είμαστε εδώ ζωντανά, θα εκπέμπουμε. Όσοι θέλετε περνάτε από εδώ να μας δείτε, οι υπόλοιποι τηλεφωνικά μέσω των ραδιοσταθμών της Ξάνθης, μπορείτε να βοηθήσετε, να στηρίξετε κι εσείς, έτσι ώστε να υπηρετήσουμε το υπέρτατο καθήκον, να προσέξουμε και να ανταποδώσουμε όλη την αγάπη και όλη την υποστήριξη που μας έχουν δείξει αυτοί οι άνθρωποι τώρα που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν. Να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Συντονιστείτε είτε είστε από εδώ είτε είστε από μακριά. Εκπέμπουμε ζωντανά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή Τετάρτη. Ας προσέξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν, γιατί θα επιστρέψει πίσω πολλαπλά σε εμάς. Έτσι βλέπουν τα παιδιά το πώς πρέπει να φέρονται. Με τις πράξεις και όχι με τα λόγια. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, φιλιά πολλά, γεια σας.